Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα για μένα. Το 1896, περίπου 2.000 μεταλλορίκοι του Λαβρίου στις στοές της Καμάρισσας κατελέγουν σε απεργία και μεταξύ των ετοιμάτων τους βρίσκεται η ιατροπρογραμματική ευκάλυψη να παρέχεται από την εταιρεία, μιας και είναι επίκαιρο τώρα που φέρνουν και το νέο ασφαλιστικό, αλλά κυρίως το να δουλεύουν και να πληρώνονται κατευθείαν από την ίδια την εταιρεία και όχι από τον εργολάβο. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, και αφού μεσολάβησε η ίδρυση και η πορεία του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο το 1917, σε συνδυασμό με την πάλη και την πίεση του εργατικού ταξικού κινήματος σε μια σειρά από χώρες, οι μορφές αυτές εργασίας, τα δουλεμπορικά, δηλαδή οι εργολάβοι, τα γραφεία ενοικίασης και τα άλλα, και άλλες τέτοιες μορφές, εξασθένισαν. Όπως φάνηκε όμως αυτό ήταν προσωρινό, μιας και μετά τις ανατροπές του 1990 για την επισοχώρηση του παγκόσμιου εργατικού κινήματος και εδώ στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, ξαναήρθαν αυτές οι απαράδεκτες μορφές εργασίας. Για να φτάσουμε στο σήμερα, 123 χρόνια μετά, από τη μεγάλη εκείνη απεργία των μεταλλορίχων του Λαβρίου που είχε 4 νεκρούς στις τάξεις μας, οι επέλεκτες μορφές εργασίας να καλύπτουν τώρα περισσότερο από το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τάση να αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Είδαμε για τα χθεσινά ρεπορτάζ, τα οποία μιλάνε για το 2019, είχαμε γύρω στο 65% οι νέες προσλήψεις που ήταν με ευέλικτες μορφές όπως χαρακτηρίζουν γενικότερα. Όπως καταλαβαίνουμε, το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του ποτέ δεν παραιτήθηκαν τη στρατηγική του στόχευση και προσπάθεια που κάνουν για να αντικαταστήσουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία με τις ευέλικτες μορφές που δίνει το δικαίωμα στην εργοδοσία να έχει φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς δικαιώματα, σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες, όποτε θέλει και όσο θέλει. Άλλωστε, αυτές οι μορφές είναι που εντείνουν την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, οι οποίες τσακίζουν τα δικαιώματα των μόνιμων μέσα σε εισαγωγικά εργαζόμενων και βάζουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση τους. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, οι ευέλικτες θέσεις εργασίας είναι η γάγρινα των εργατών του 21ου αιώνα και δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτές, αν δεν στοχεύσουμε σωστά. Είναι αναγκαιότητα όμως να βάλουμε εμπόδια, να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ο δεκαήμερος μεγάλος απεργιακός αγώνας των εργαζομένων της Αφή Βλάχου ενάντια στα δουλεμπορικά γραφεία μπορεί να μας δείξει και τον δρόμο αλλά και να μας εμπνεύσει ότι με την οργάνωση και την πάλη μας μπορούμε να βάλουμε πόδια, να καθυστερήσουμε μέτρα, να έχουμε κατακτήσεις σε ένα χώρο που να μην ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε εργάτες από μια σειρά χώρες. Όπως χώρες που ο Αντρέας, ο Σουλάι, ο Ιβάν, ο Σαντνά, ο Ραμ, που έφυγαν από τις πατρίδες τους για μια καλύτερη ζωή, αντιμετώπισαν τα ίδια βάσανα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, δουλεμπορικά, εκμετάλλευση και φτώχεια. Όμως, κατάλαβαν ότι ο ταξικός εχθρός, είναι οι εκμεταλλευτές μας, που κερδίζουν από τον υδρότα μας, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος και τι θα πιστεύει ο καθένας μας. Το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτη, τους συναδέλφους μετανάστες, τους οργανώσαμε στο σωματείο, τους εξηγήσαμε το κοινό συμφέρον, τον ταξικό εχθρό μας. Έτσι μαζί αντέξαμε τη δεκαήμερη απεργία, από κοινού υπερασπίστηκαν τον πρωτοπόρο συνάδελφό τους. Όμως συνάδελφοι, αυτός ο αγώνας δεν φτάνει. Πρέπει να αλλάξουν οι σχετισμοί, πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων της βιομηχανίας. Για να μπορέσουμε να ξεπερδέψουμε μια για πάντα από όλη αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε, που αντικατορπίζεται και στις σχέσεις του λεμπορίου, είναι αναγκαίο η εργατική τάξη να βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλό της, το ίδιο το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του. Να δει ξεκάθαρα και να αντιπαλέψει τις αιτίες που γεννούν τις άθλιες συνθήκες εργασίας, να δει ξεκάθαρα και να αντιπαλέψει το γεγονός ότι ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία συνεχώς προοδεύουν και η παραγωγικότητα της εργασίας έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα, αυτή και τα παιδιά της συνεχώς ζουν όλο και χειρότερο. Να δει ξεκάθαρα ότι ο μόνος δρόμος είναι ο ταξικός αγώνας για να ζήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας, χωρίς δουλεμπόρους και εκμεταλλευτές. Συνάδελφοι, τα συνδικάτα της βιομηχανίας ανοίγουμε σήμερα πιο οργανωμένα έναν αγώνα μακρύ και δύσκολο.
Ένα αγώνα απέναντι σε ένα σύστημα που ζει από τη δική μας εκμετάλλευση και τη δική μας φτώχεια. Έναν αγώνα σκληρό απέναντι στο δουλεμπόριο του 21ου αιώνα και το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε στην εργατική τάξη είναι ότι αυτόν τον αγώνα θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Να είστε καλά.